Εδώ είμαστε. Στη Συνδέση στην Ερτένα επιστρέψαμε μαζί μέχρι και τις 12. Μαζί μας στο στούντιο, κυρία Φωτεινή Αραβατζή, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται καταρχάς το λόγο της παρουσίας σας εδώ και δεν είναι άλλος από τις μεγάλες ζημιές που έχουν υποστεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από τις πυρκαγιές του Ιούλου και κυρίως τις πυρκαγιές του Αυγούστου. Είναι η Βόρεια Εύβοια, είναι η Ηλία, είναι και άλλες περιοχές της χώρας. Είναι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχει τύχει και έχουν συνομιλήσει και με ορισμένους, ιδιαίτερα όσοι είναι και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι και έχουν ξοδέψει μια ζωή για να χτίσουν αυτή την αγροτική παραγωγή, για να δημιουργήσουν αυτές τις κτηνοτροφικές μονάδες, είναι σε κατάσταση απελπιστική. Και περιμένουν από εσάς να ακούσουν πώς θα τους βοηθήσετε. Να πω ότι θεωρώ ότι οι πληγέντες αντιλαμβάνονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά ότι το κράτος είναι ουσιαστικά μαζί τους, με πράξεις και όχι με λόγια. Ήδη, όπως θα ξέρετε, έχουν διανεμηθεί 10,5 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 1.735 πληγέντες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός και δεσμεύτηκε από την δημοσιοποίηση της πλατφόρμας... Αυτή 1.735 που είπα τώρα, δεν το ήξερα αυτό το νούμερο, είναι τόσο συνολικά αυτός πληγέντες, που έχουν πληγεί συνολικά που πληγέντες που δεν αφορούν μόνο τον αγροτικό τομέα, ναι. Αφορούν γενικά τους πληγέντες. Ναι, αλλά αυτός είναι ο τελικός αριθμός ή απλά είναι η πρώτη και θα είναι και άλλη στην πορεία. Όπως ξέρετε, ναι. Οι αιτήσεις στην αρρωγή.gr συνεχίζονται και οι καταβολές γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ναι. Ανάλογα με τα αιτήματα τα οποία έρχονται. Οι καταβολές της πρώτης αρρωγής θα ακολουθήσει, όπως ξέρετε. Ωραία. Πήρα λοιπόν αυτά 10,5 εκατομμύρια συνολικά αυτοί που δήλωσαν στο αρρωγή.gr. Μετά. Μετά υπάρχει ένα 20% που παίρνουν επί της εκτιμηθήσας ζημιάς η οποία έγινε, ναι. Και μετά, αφού προσμετρηθεί η πρώτη αρρωγή και το 20% της καταβολής, στο τέλος της αποζημιωτικής διαδικασίας θα πάρουν το 70% της ζημιάς την οποία υπέστησαν. Η ζημιά το εννοείται, δηλαδή αν εγώ είχα ας πούμε 100 ελιές θα μου αποζημιώσετε το κόστος των 20, αυτό είναι το 20%. Το 70%, το 20% της, ναι, εκτιμηθής σας, ναι, ναι, στη δεύτερη καταβολή, mm-hmm, και το 70% της συνολικής ζημίας στην τελική φάση, τελική, η οποία θα γίνει όπως έγινε, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm, η πρώτη αρρωγή, πολύ σύντομα και πολύ νωρίτερα. Είχαμε δεσμευτεί για 20 Αυγούστου, δύο μέρες μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας. Οι καταβολές είχαν αρχίσει από την Πέμπτη το απόγευμα, 19 του μηνός, ναι, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να δούνε ένα στήριγμα της πολιτείας από την πρώτη στιγμή. Θέλω να πω ότι... Και οι τρεις αυτές φάσεις, πότε θα έχουν ολοκληρωθεί? Το συντομότερο δυνατό έχει, ναι, πει η κυβέρνηση και νομίζω ότι αν κρίνουμε και από τις καταβολές οι οποίες έγιναν με τον Ιαννό, απέδειξε ότι είναι πολύ πιο συνεπή στα χρονοδιαγράμματα τα οποία θέτει. Ναι. Ένα ζήτημα που μας απασχολεί, ναι, ιδιαίτερος, κύριε Παπαχλημίντζο, έχει να κάνει με τους κτηνοτρόφους και το ζωικό κεφάλαιο. Ευτυχώς, από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής, οι ζημιές οι οποίες έχουν γίνει στο ζωικό κεφάλαιο, και ενώ εγώ πρόβατα, βοηδή, μελισσοσμήνη, δεν είναι τόσο πολλές. Ευτυχώς, σώθηκε πολύτιμο ζωικό κεφάλαιο. Υπάρχει όμως η επόμενη μέρα που αφορά τις ζωοτροφές. Θέλω να πω ότι μέχρι να ενεργοποιηθεί η αρρωγή και να πάρουν για τις αποθηκευμένες ζωοτροφές τους οι κτηνοτρόφοι την πρώτη αποζημίωση, ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός ο κ. Λιβανός, σε συνεργασία μαζί μου και φυσικά με την ιδιωτική πρωτοβουλία, κινητοποιήσαμε στοχευμένα, σε επικοινωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση των πληγισσών περιοχών, και περισσότεροι από 400 τόνοι ζωοτροφών στοχευμένα, οργανωμένα, διενεμήθησαν, προκειμένου να μην υπάρχει ούτε ένα ζώο το οποίο να μείνει ασύτιστο. Κρατάμε την Υφυπουργό μαζί μας για να πάμε μια βόλτα στην Λάρισα, να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Φυσικά περιμένουμε τα δικά σας email και απορίες να τις θέσουμε στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για ειδικά θέματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και τις πυριόπλεκτες περιοχές και όχι μόνο. Θα πάμε στη Λάρισα λοιπόν για να δούμε ένα θέμα σχέση με την ελληνική φέτα, την οποία την κατοχυρώσαμε, αλλά μάλλον δεν φαίνεται να συμφωνούν όλοι σε αυτό, και αυτό που δεν συμφωνούν είναι και εντός Ελλάδας. Έλα, Ευαγγέλη Μητρούσια, καλημέρα. Να πάρουμε την εικόνα από εκεί, από το τυροκομείο στο οποίο βρίσκεσαι. Καλημέρα.
Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στην κυρία Υπουργό, αλλά και στους τηλεθεατές εδώ από την Λάρισα, από ένα παραδοσιακό τυροκομείο, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια για να στηριχθεί αυτή η ελληνική κτηνοτροφία, οι Έλληνες παραγωγοί που παράγουν αυτό το υγωπρόβιο γάλα για να γίνει αυτή η ελληνική φέτα, οφείλεται και στα παραδοσιακά τυροκομεία. Το τονίζω αυτό για να καταλαβαίνουν έτσι και οι τηλεθεατές, το ξέρουν και κυρίως οι καταναλωτές. Για να ξέρουμε όταν πάμε να αγοράζουμε φέτα, να ζητάμε αυτή την φέτα που είναι όπως γράφει η νομοθεσία, 70-30 από υγωπρόβιο γάλα. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η κυρία Χριστίνα Ωνάσογλου, που είναι παραδοσιακός τυροκόμος, γραμματέας του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Θεσσαλίας. Κυρία Ωνάσογλου, εσείς κάνετε όλα αυτά τα χρόνια έναν μεγάλο αγώνα για να διατηρήσετε αυτό το παραδοσιακό προϊόν, γιατί εσείς που παίρνετε το γάλα, το μεταποιείτε και το προσφέρετε στους καταναλωτές. Ακριβώς. Καλημέρα σας καταρχάς και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δώσατε να ακουστεί η φωνή μας. Ναι. Όπως είπε ο κύριος Μητρούσιας, εμείς είμαστε ένα παραδοσιακό τυροκομείο και είμαστε μέλος του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Θεσσαλίας, του αρχαιότερου σύνδεσμου που έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα και έχει μέλη του παραδοσιακά και μόνο τυροκομεία και γαλακτοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Εμείς λειτουργούμε με τις παραδοσιακές μεθόδους, με βάση την προδιαγραφή. Την προδιαγραφή για τη φέτα ΠΟΠ που έχει νομοθετηθεί στην Ελλάδα το 1994 και κατοχυρώθηκε το 2002 η φέτα σαν ΠΟΠ προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αγώνες που έδωσαν οι άνθρωποι του κλάδου μας και που είναι στο δικό μας τον σύλλογο είναι πάρα πολύ μεγάλοι για τη φέτα. Αυτό λοιπόν το παραδοσιακό προϊόν εμείς το παράγουμε τηρώντας όλες τις προδιαγραφές. Ωραία, κυρία Ωνάσογλου. Χρόνια στηρίζουμε. Χρόνια λοιπόν είχαμε και το πρόβλημα πριν κατοχυρωθεί η φέτα. Είχαμε τη Δανία, είχαμε άλλες χώρες, τώρα μην αναφερόμαστε. Πιο πρόσφατα στη Σιγκαπούρη. Τα λύσαμε αυτά τα ζητήματα και έρχονται από μέσα. Από τη χώρα εννοώ από μέσα και δημιουργεί το πρόβλημα με παραγωγούς οι οποίοι πουλάνε ελληνική φέτα χωρίς να είναι φέτα. Είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό και ξέρετε. Η εικόνα της χώρας μας έχει προσβληθεί άσχημα. Το προφίλ της χώρας μας τσαλακώθηκε στις αγορές του εξωτερικού. Ναι. Ξέρετε, εμείς οι παραδοσιακοί τυροκόμοι εξάγουμε φέτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε οικογενειακές επιχειρήσεις με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Βλέπουμε ότι στις αγορές του εξωτερικού αυτή τη στιγμή, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, υπάρχει συσκευασμένη φέτα 200 γραμμαρίων που πωλείται από 1,19 ευρώ το πακέτο ως 3 ευρώ το πακέτο. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι το εύρος αυτό είναι τεράστιο. Ναι. Έτσι. Και εύλογα λοιπόν και οι καταναλωτές στο εξωτερικό, αλλά και οι αγοραστές με τους οποίους ερχόμαστε όλοι σε επαφή, βρίσκονται σε μία σύγχυση. Είναι αδύνατο να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν η Feta Pop να έχει τέτοιες μεγάλες διαφορές τιμής. Βαγγέλη, εμείς αγοράζουμε γάλα τοπικό και τυροκομούμε με την παραδοσιακή μέθοδο. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσει με κάποιο τρόπο το κράτος μας. Αυτό έτσι, θα ρωτήσουμε ότι τώρα. Θα στηρίξει αυτό το προϊόν, θα στηρίξει την παραδοσιακή τυροκομεία, τη χειροποίητη φέτα, την παραδοσιακή φέτα, να είναι pop και να μπορέσει να εξαλείψει κάθε είδους μη υγιή ανταγωνισμό. Αντιληπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει πέστα να πω εγώ να προσυμπληρώσω σε αυτό που λέει η κυρία Ωνάσογλου. Είναι ότι οι έλεγχοι που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει, θα πρέπει να γίνονται από το μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο, αλλά στην ουσία έτσι ουσιαστική έλεγχη, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να προστατευτεί και η φέτα, αλλά και ο καταναλωτής. Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην Υφυπουργό, την κυρία Ραμπατζή. Ακούσατε λοιπόν τι είπε και ο Βαγγέλης Μητρούσιας και η κυρία Ωνάσογλου. Είδαμε και ένα πρόστιμο που βάλατε το Υπουργείο 165.000 ευρώ σε ελληνική εταιρεία για παραβίαση των κανόνων ΠΟΠ για την φέτα. Τώρα αυτό είναι μια περίπτωση ή είναι απλά η κορυφή του ενός παγόβουνου που δεν το βλέπουμε. Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα και την επιβολή κυρώσεων, είναι η νέα κανονικότητα η οποία θα ισχύσει στην χώρα και είναι ακριβώς αυτό το οποίο αποτελεί τον οδοδείκτη της πολιτικής μας, γιατί θυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν είχε επισκεφθεί τη Σαμαρίνα το 2019, είχε πει ότι το πάδι των ελληνοποιήσεων τελείωσε στη χώρα. Εμείς λοιπόν αυτό το διαφυλάττουμε ως κόκκινο θαλμού στην πολιτική μας. Να πω ότι
Καταρχάς, οι περιπτώσεις αυτές των παραβατών είναι ευτυχώς η εξαίρεση στον καλό κανόνα που αποτελούν οι επιχειρήσεις τύπου της κυρίας Ωνάσογλου και ένα σωρό άλλες επιχειρήσεις, παραδοσιακά τυροκομεία, η ελληνική γαλακτοβιομηχανία. Για μας λοιπόν η αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου, η οποία επιτεύχθηκε και ουσιαστικά κάνει αξιόπινη πράξη, ποινικό αδίκημα την ελληνοποίηση, δηλαδή το να βαφτίζουμε ως ελληνικά άλλα προϊόντα, συνήθως υποδέστερης ποιότητας και βεβαίως τιμής, προκειμένου να υπάρχει εσχροκέρδεια, τα πολύ υψηλά πρόστιμα τα οποία προβλέπονται και εν τέλει, κύριε Παπαχλημίτζο, η επιβολή αυτών των προστήμων. Γιατί περάσαμε μία εποχή που ναι μεν μπορεί να πιάνονταν κάποιοι παραβάτες, πολύ λιγότεροι από ότι τα δύο χρόνια αυτής της κυβέρνησης. Στο τέλος όμως, οι επιτροπές παραβάσεων, οι οποίες συνεδριάζουν τώρα κανονικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν συνεδρίαζαν, δεν συγκαλούνταν, άρα δεν επιβάλλονταν τα πρόστιμα. Εγώ θέλω να πω ότι τον τελευταίο καιρό και επί Υπουργείας Σπίου Λιβανού έχουν επιβληθεί δύο τσουχτερά πρόστιμα, 260.000 το πρώτο, 165.000 το δεύτερο. Ναι. Δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν, αυτό είναι σαφές. Οι έλεγχοι έχουν δεκαπλασιαστεί. Θυμίζω ότι αυτό που έγινε το φετινό Πάσχα, που ουσιαστικά από τη βορειότερη πλευρά της χώρας, από τα σύνορα μέχρι το ράφι του τελικού καταναλωτή, υπήρχαν ολιστικοί έλεγχοι 5 υπουργείων συντονισμένων, δείχνει ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός λειτουργεί. Σίγουρα έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας, όμως υπάρχουν ήδη από τα αποτελέσματα. Η αγορά ρυθμίζεται και δεν είναι τυχαίο, κύριε Παπαχλημίτζο, ότι το εγωπρόβειο γάλα από το 0,75 που ήταν πριν από 2,5 χρόνια, σήμερα αγγίζει τις τιμές του 1,20 το κιλό. Την τιμή που δικαιούται ο παραγωγός, η οποία δεν μετακυλείται σε αύξηση στον τελικό καταναλωτή. Είναι η δικαιούμενη τιμή του παραγωγού. Γιατί, οι εταιρείες φοβούνται πλέον οι όποιοι παραβάτες να κάνουν πράξεις ελληνοποίησης και ψάχνουν το ελληνικό εγωπρόβειο γάλα, για το οποίο πρέπει να, εμείς ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε πάρει την απόφαση να καταρτήσουμε ένα σχέδιο στρατηγικό για την αύξηση της εγωπροβατοτροφίας, γιατί το Ισραήλ, για παράδειγμα, θέλει 70% περισσότερο εγωπρόβειο κρέας, και αυτό είναι ένα αλάρμ ευκαιρίας που μας εκπέμπει ο κόσμος και εμείς πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ραβάτζη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.